Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Κύριε Νίκο Χαρδαλιά, κύριε Νέε Περιφερειάρχα Αττικής, εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας για την Αττική που αξίζει στους πολίτες της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Κεραμέως, την Υπουργό. Σε λίγο θα έχουμε την ομιλία του Περιφερειάρχη. Αττική, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλες και όλους όσοι άνοιξαν την αγκαλιά τους και μας επισκέφτηκαν με την ψήφο τους τις ζωές τους, την καθημερινότητά τους, τις γειτονιές τους για τα επόμενα 5 χρόνια. Ευχαριστώ κάθε μία και καθένα ξεχωριστά. Δείτε τη διαφορά. Αλλάξτε κάθε τι που μας πληγώνει, κάθε τι που μας θυμώνει, κάθε τι που μας τυχιώνει χρόνια τώρα. Όμως να ευχαριστήσω και από εδώ, από αυτό εδώ το βήμα τους συνεργάτες μου. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, το απάγγειο λιμάνι μου, την κινητήρια δύναμή μου, που με στηρίζει σε όλα τα δύσκολα, σε όλα τα ανίποτα, σε όλα τα πρόσμενα όλης αυτής της όχι εύκολης, πιστέψτε με, διαδρομής της ζωής μου τα τελευταία χρόνια. Περισσότερο από τη μισή μου ζωή. Και όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα και εύχομαι να μπόρεσα να είμαι αποτελεσματικός. Γιατί... Έμαθα, κατάλαβα, αλλά κυρίως βίωσα, ότι για να πάρεις μια απόφαση, κάθε απόφαση, πρέπει να ζυγίσεις πολλά πράγματα. Να έχεις στο μυαλό σου τη μεγάλη εικόνα, αλλά και τις μικρές λεπτομέρειες που τη συνθέτουν. Να βλέπεις την κοφτερή γωνία, αλλά και την ευθεία γραμμή. Και όλα αυτά είχαν, έχουν και πάντα θα έχουν μια βασική προϋπόθεση. Να ξέρεις από πρώτο χέρι τα πραγματικά δεδομένα. Τι ισχύει και τι όχι. Τι είναι υποχρεωτικό και τι είναι περιττό. Και αυτή την πληροφορία δεν τη βρίσκεις ποτέ, πιστέψτε με, μέσα στους τοίχους ενός γραφείου. Γιατί η αλήθεια θα κρύβεται πάντα μα πάντα μέσα στις γειτονιές και στις καρδιές των ανθρώπων. Όχι στα χαρτιά των ειδικών, των εμπειρογνωμόνων, των τεχνοκρατών, των αναλυτών. Καθαρές σχέσεις, καθαρό μυαλό, καθαρές αποφάσεις, αυτό θα είναι το καθημερινό μου μέλημα. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έτσι θα πορευτώ, χωρίς εκτόσεις και σε αυτό το νέο μου ξεκίνημα, το νέο μας αυτό ταξίδι. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα ξεκινάμε όλες και όλοι μαζί αυτό το ωραίο ταξίδι. Η Αττική, ναι, είναι το ταξίδι μας. Είναι το λιμάνι που ξεκινάμε, αλλά είναι και το λιμάνι που θα καταλήξουμε. Αλλά τότε θα είναι διαφορετικό, θα είναι καλύτερο, θα είναι πιο φωτεινό και θα παλέψουμε γι' αυτό. Και σας δηλώνω χωρίς περιστροφές ότι είμαι αποφασισμένος, όπως κάθε καλός καπετάνιος, να φτάσω στον κοινό μας προορισμό με επιτυχία. Όλοι εμείς, κάθε μέρα θα κοιτάμε μπροστά, θα κοιτάμε μακριά, θα κοιτάμε ψηλά. Γιατί απλά το στρατηγικό μας όραμα είναι ξεκάθαρο και θέλω να σας το καταθέσω. Μητροπολιτική Αττική, ο στόχος και η ευθύνη, το στίχημα και η πρόκληση. Μια Αττική ασφαλής, μια Αττική ανθρώπινη, μια Αττική βιώσιμη. Η κλιματική κρίση, ξέρετε, δεν είναι ένα επικοινωνιακό τσιτάτο. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι εδώ. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βιώσαμε, αντιμετωπίσαμε τις τρομακτικές συνέπειες τους και στη χώρα μας. Είμαι αποφασισμένος να σταθώ απέναντι στην παραβατικότητα, αλλά και να παλέψω μέσα στις γειτονιές για να εξαλείψω ή να μετριάσω τις αιτίες που την προκαλούν. Είμαι αποφασισμένος να δώσω μάχες για την ακεραιότητα της καθημερινής ζωής και να παραμείνω όρθιος, με συνέστηση, αλλά χωρίς καμία μα καμία έκπτωση. Ασφάλεια λοιπόν,
από φυσικές καταστροφές και κινδύνους. Ασφάλεια στις γειτονιές μας. Ασφάλεια από υγειονομική απειλή και ναι, τα σκουπίδια αποτελούν υγειονομική απειλή για το λεκανοπέδιο. Και ασφάλεια επιτέλους στους δρόμους μας. Γιατί η ασφάλεια είναι βαθιά συνυβασμένη με το σεβασμό. Σεβασμός λοιπόν στον άνθρωπο, σεβασμός στην περιουσία του, σεβασμός στα κοινά αγαθά. Αδιαπραγμάτευτα θα παλεύουμε κάθε μέρα γι' αυτό. Κάθε μέρα και σας παρακαλώ να μας παρακολουθείτε και θα το δείτε στο πεδίο, στη γειτονιά, μέσα από τις πράξεις και τις πρωτοβουλίες μας. Να είστε σίγουροι ότι βήμα με το βήμα, μέρα με τη μέρα, θα μεταμορφώσουμε την Αττική με κοινωνικές παρεμβάσεις που πάνω απ' όλα θα σέβονται το δικαίωμα στην πρόσβαση, το δικαίωμα στην κίνηση, το δικαίωμα στην υγεία και την κοινωνική μέρημνα, ατομική και συλλογική, με έμφαση στην πρόληψη, στις υποδομές και κυρίως στη στελέχωση. Το δικαίωμα στην παιδεία και στον πολιτισμό, αλλά και στον τουρισμό που είναι φιλόξενος για τους επισκέπτες χωρίς να αποκλεί από τις εμπειρίες του τους ίδιους τους κατοίκους της Αττικής. Το δικαίωμα στη συμμετοχική παρουσία στα τοπικά δρόμενα. Το δικαίωμα στο αηφόρο και υγιές περιβάλλον. Γιατί προσέξτε, η Αττική δεν μπορεί παρά να είναι βιώσιμη, να εξελίσσεται η καθημερινότητά της με τους βέλτιστους όρους ποιότητας ζωής. Κάθε μάχη και μια νίκη. Η νίκη των περήφανων πολιτών της Αττικής, η δική μας μάχη, η δική σας νίκη. Γιατί όλοι εμείς, όλοι, έχουμε μάθει να περπατάμε σε δύσκολους και συχνά αδιάβατους δρόμους. Έχουμε υπολογίσει τα ρίσκα μας, αλλά αγαπάμε την ευθύνη. Και για μας υπάρχει μόνο η Αττική και οι άνθρωποι της. Όλες και όλοι εσείς. Αγαπάμε και θα είμαστε αφοσιωμένοι στην Αττική. Αυτό είναι που μας ξεχωρίζει και μας προσδιορίζει βαθιά. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να σηκώσουμε τις πόλεις μας ψηλά, να σηκώσουμε τις γειτονιές μας ψηλότερα. Έχουμε να κάνουμε πολλά. Πάμε να τα πετύχουμε όλα, όλοι μαζί, δυναμικά, αποφασιστικά, αποτελεσματικά. Όλοι μαζί ξεκινάμε με πολλά έργα παντού. Ξεκινάμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή επιτυχία στο έργο σας, καλή δύναμη, καλή θητεία εύχομαι.